Η εικόνα από το αγαπητό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, λαβωμένο και ισοπεδωμένο από το σεισμό των 6,3 Ρίχτερ τον Οκτώβριο του 2021, πλήγωνε καθημερινά τους κατοίκους του Ξηρόκαμπου. Πρόκειται για ένα ξοκλήσι συνυφασμένο με την περιοχή, το οποίο μετατράπηκε από τη μία στιγμή στην άλλη σε ερείπια και οι κάτοικοι περίμεναν καρτερικά να ξαναζωντανέψει. Εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα εδώ με την εκκλησία μας σόκαρε όλους. Δηλαδή, ήταν. Τι να σας πω. Ένιωσα πολύ μεγάλη θλίψη. Δυστυχώς. Δεν μας εξαίρεσε από το Ερκαλοχώρι. Τι είδατε? Είδα το ερείπιο. Και είναι. Είναι στο στολίδι, το ξέρω κάτι. Είχε αναλάβει την υποχρέωση ένας εφοπλιστής Έλληνας, ο κ. Μαρτίνος, για την αναστήλωση της συγκεκριμένης εκκλησίας. Εκτιμούμε ότι σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία και με την Μητρόπολη, όπως σας είπα, έχει δοθεί εντολή σε αρχιτέκτονα πολιτικό μηχανικό της Κρήτης, ούτως ώστε να επιβλέπει και να ξεκινήσει τις εργασίες στη συγκεκριμένη εκκλησία. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σκορπώντας συγκίνηση για το εμβληματικό εκκλησάκι. Πρόκειται όμως για μια σύνθετη διαδικασία που προχωρά με προσεκτικές κινήσεις σε συνεργασία με την αρχαιολογία και τη Μητρόπολη. Έχει αναλάβει την υποχρέωση εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στο χτίσιμο ιδιαίτερα της πέτρας και στην έβρεση των σημείων εκείνων όπου υπήρχαν και όπως ήταν και η προηγούμενη τυχοποία. Είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Πέρα από το γεγονός ότι το εκκλησάκι είναι μέσα στις καρδιές των πιστών, έγινε γνωστό όταν το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε μυστήριο με την παρουσία της διάσημης ηθοποιού Ντέμι Μουρ. Μετά την καταρρεύσή του, ελπίδα όλων είναι σύντομα να φιλοξενήσει και πάλι ιερά μυστήρια και να πάρει πνοή. Ο περιβόητος γάμος της κόρης της ηθοποιού της Αμερικάνας, την Ντέμι Μουρ. Το τελευταίο μυστήριο που έγινε, όπως σας είπα, ήταν το Πάσχα και η Ανάσταση στη συγκεκριμένη εκκλησία, στα Γαλάσματα, όπως είπα. Μετά την κατάρρευσή του, ελπίδα όλων είναι σύντομα να φιλοξενήσει και πάλι ιερά μυστήρια και να πάρει πνοή.